Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν αρχίσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κουμπάκι από κάτω που λέει subscribe εγγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνω ένα χριστουγεννιάτικο haul από Jumbo, από Mac Stores και δύο πραγματάκια από Σκλαβενίτη, αλλά δεν το έχω βάλει στον τίτλο, μάλλον για αυτό το λόγο. Σκάτα θα το βάλω για αυτό το λόγο, επειδή είναι μόνο δύο πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί μετά από αυτό το βίντεο θέλω να στολίσω. Και επίσης, το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω θα είναι ο στολισμός του σπιτιού μου, οπότε θέλετε να το δείτε αυτό, μην ξεχάσετε να ξανάρθετε στο κανάλι μου να το δείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι έχω διαλέξει ένα mood για το φετινό μου στόλισμα του σπιτιού, τα χριστουγεννιάτικο. Θέλω να είναι έτσι λίγο frosty, λίγο έτσι όλα άσπρα, σημαίνια και το φυσικό το πράσινο. Δεν θα στολίσω δέντρο, δεν στολίζω δέντρο λόγω της γάτας μου, γιατί αυτή ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, παίζει με τα στολίδια σπάνια κτλ. Αλλά κάνω άλλο είδους στολισμούς. Οπότε αν θέλετε να δείτε τι, να δείτε στο μόνο βίντεο και πάμε να δούμε τι αγόρασα. Επίσης, φοράω χριστουγεννιάτικο pullover, ειδικά για αυτό το βίντεο. Έχω σκάσει λίγο, αλλά δεν πειράζει, σήμερα από τη μέρα η οποία κάνω έτσι λίγο κρυάκι, οπότε μια χαρά. Και το μαλλί μου είναι χάνια, δεν θα το σχολιάσουμε, κλασικά πράγματα για μένα. Δεν μπορώ να σταμούρι μου να το έχω, δεν μπορώ να το φτιάξω, βαριέμαι. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τα δύο πράγματα που πήρα από Σκλαβενίτη, τα οποία τα πήρα έτσι στο άκυρο σήμερα, τα άλλα πράγματα τα πήρα χτες και προχτές. Sorry για τη φασαρία της σακούλες, τα έχω βάλει μέσα στη σακούλα του Max. Λοιπόν, από Σκλαβενίτη πήρα δύο πολύ απλά πραγματάκια, απλά θεωρώ ότι είναι πολύ cute. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα μπαλάκια, μου άρεσαν γιατί τα άσπρα, ας πούμε στα Jumbo, θεωρώ ότι φαίνονται λίγο φθινιάρικα, μερικά τα οποία φαίνονται λίγο σαν να ειριδίζουν, αλλά όχι λίγο περίεργα τέλος πάντων. Πήρα αυτά εδώ πέρα λοιπόν, τίποτα, νομίζω ήταν 1,5 ευρώ. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για να σβήνεις τα κεριά και έχει αυτό το τραμβάκι από πίσω και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι και χρήσιμο είναι και θα είναι πολύ ωραίο σαν διακόσμηση πάνω στο τραπέζι, δίπλα από κάποια πιατέλα με κεριά κτλ. Αυτά από Σκλαβενίτη και πάμε να δούμε στα Mac Store, γιατί τα Jumbo είναι πιο πολλά. Πάμε στα Mac Store. Αρχικά πήρα αυτά τα τρία κλαράκια. Ναι. Τα οποία θέλω να τα βάλω γύρω από κεριά, να τα διπλώσω και να τα κάνω σαν έτσι μόνο για κεριά. Πήρα αυτά τα τρία λοιπόν. Είναι σε αυτό το mood το οποίο σας είπα. Όλα τα πράγματα θα τα δείτε έτσι ασημένια, άσπρα κτλ. Μετά πήρα κάτι άσχετο, το οποίο δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Μια κασετίνα σκούρι μπλε, η οποία έχει λερωθεί από διάφορα αυτά εκεί πέρα. Όπω, χάλια. Ωραία. Αυτή εδώ την κασετινούλα. Την οποία μπορείτε να βάλω και για καλλιτικά και για τέτοια. Πήρα και αυτό το οποίο είναι επίσης άσχετο από χριστουγεννιάτικο. Βασικά είναι απλά διακοσμητικό. Δεν ξέρω αν το βάλω στο δωμάτιό μου ή στο σαλόνι, θα δούμε. Είναι ένα μαϊμουδάκι και έχει κλειστό το στόμα και δείχνει. Δεν είναι πολύ γλυκούλη. Όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Τρομερό διακοσμητικό. Και τέλος από Mac Stores πήρα αυτό εδώ πέρα. Μισό γιατί έχουν γίνει όλα χάλια. Πήρα αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι διακοσμητικό. Είναι ένα κεφάλι ταράντου. Το οποίο είναι σε μια βάση ξύλινη και θεωρώ πως θα είναι πολύ όμορφο να είναι πάνω στο τραπέζι. Φαίνεται ένα πολύ όμορφο στολίδι, θεωρώ. Που στολίδι εννοώ διακοσμητικό. Το οποίο έκανε νομίζω 10 ευρώ και αυτό στην πραγματικότητα, άμα το βρει σε καλό κατάστημα, μπορεί να κάνει και 50 ευρώ. Σε μεγαλύτερο ίσω ή με καλύτερο ξύλο. Αλλά εμένα μου άρεσε. Μ' άρεσε αυτό το ξύλο το οποίο φαίνεται λίγο σαν. Όχι υπερβολικά συμμετρικό το σχήμα, λίγο έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Και μου αρέσει που είναι και λίγο πιο σκούρο, δεν είναι το ανοιχτό το ανοιχτό. Αυτά. Αυτά πήρα από Mac Stores. Και πάμε στα Jumbo. Συνεχίζω με Jumbo. Λοιπόν, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από πού να είναι. Αρχικά, πήρα αυτά τα κουκουναράκια, τα οποία είναι με λίγο έτσι ασπράκι. Μ' άρεσαν γιατί όλα και κάπου πιστεύω ότι θα χρησιμεύσουν σε κάποια διακόσμηση, σε κάποια γυρλάντα. Δηλαδή κάπου θεωρώ σε κάποιο κερί δίπλα ίσως, κάτι θα χρησιμεύσουν σίγουρα, πολύ φτηνά. Και μ' άρεσε που δεν είναι αυτό το τεράστιο κουκουναράκι, είναι μικρή δουλειά έτσι λίγο πιο cute. Πήρα, εντάξει, φίλο άσχετο, αυτοκολλητάκια και μελιφάδες χρυσές για να βάζω το τετράδια στην ατζέντα μου για να δείξω ότι είναι Χριστούγεννα. Πήρα αυτό το αστεράκι. Μ' άρεσε, δεν ξέρω. Μ' άρεσε που έχει πάλι την ξύλινη βάση όπως και το άραντος. Και θέλω να τα δείξω μαζί αυτά. Περιμένω τώρα για να τα ξεκινήσω όλα αυτά. Είναι τα περισσότερα γυάλινα ή σπάνε. Οπότε, ναι. Και πήρα και αυτό εδώ το αστεράκι.
το οποίο είναι ασημένιο. Και θέλω να είναι το ένα γεμάτο και το άλλο κενό, δηλαδή το περίγραμμά του, και να τα βάλω δίπλα μεταξύ τους, ας πούμε. Οπότε μ' άρεσαν αυτά. Στη συνέχεια πήρα. Μας κάτσε έξω το αγαπημένο μου αυτά τα δύο. Είναι ένας πανέμορφος τάραντος ασημένιος, κατά ασημένιος. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο στολίδι για κοσμητικό. Γενικά έχω πάθει μια μανία με τους τάραντους φέτος. Θεωρώ ότι είναι πολύ γλυκό έτσι ζωάκι το Χριστουγέννη. Το προτιμώ από τα αρκουδάκια, είναι λίγο πιο θεωρώ sleek, ρε παιδί μου, και μ' άρεσε που είναι ασημένιος. Είχε και μικρό, εγώ πήρα το μεγάλο καναδάκι. Στη συνέχεια πήρα μια κούπα σκέτη γυάλινη πολύ μεγάλη, το οποίο ήταν σε ένα βίντεο της Μάρας που έκανε ένα haul νομίζω από Jumbo. Ή έριχνα απλά την κούπα και είπε ότι είναι από Jumbo και την έψαξα και την πήρα. Μετά πήρα δύο κεράκια θερμού φωτισμού LED, τα οποία είναι με μπαταρίες, ώστε να μην χρειάζεται να βγει σκετιά και να φοβάσαι μην πάρει φωτιά, γιατί εμένα που περνάει άτομα από πάνω φοβάμαι ότι κάθε φορά θα πάρει φωτιά η γούνα τη. Μετά πήρα ένα πολύ ωραίο μπολ. Θεωρώ πολύ, πολύ ωραίο για τζάμπο. Δηλαδή δεν περίμενα να δω κάτι τόσο έτσι όμορφο στο τζάμπο. Κοιτάξτε το, δεν είναι πολύ όμορφο. Έχει αυτές τις βουλίτσες σε πάλι τόνους γήινους και είναι από μέσα λίγο πιο έντονο. Είναι για σούπες, μπολάκι, γενικά για ό,τι θες να βάλεις. Εγώ μερικές φορές βάζω και μακαρόνια για να μην βάζω πολλά, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμα και βασικά επειδή εγώ είχα ένα τέτοιο παρεμφερές από ένα νησί που το είχα πάρει πύλινο, το έσπασε η γάτα μου, λίγο το πήρα. Αλλά ναι, άσχετο από χριστουγεννιάτικα, ξυλάκια για νύχια, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα αν είναι χειμώνας και δεν βάψεις τα νύχια σου και θες να τα βάψεις κάποια στιγμή που θα θες να βγεις, αλλά δεν είσαι και η πιο καλή, ας πούμε, στο να τα βάφεις με ακρίβεια, με σταθερό χέρι. Και πρέπει να τα βάψεις, δεν μπορεί να πας να στα κάνουν. Πρέπει να φορέσεις ένα ένα πέδιλο και θες να τα έχεις βαμμένα. Παίρνεις αυτά εδώ πέρα, σκουπίζεις γύρω-γύρω να μην υπάρχουν τίποτα και φαίνεται σαν επαγγελματικά, σαν να τα έχουν βάψει. Απλά απίστευτα. Και σπρώχνεις και τα πετσάκια προς τα πίσω. Στη συνέχεια πήρα άλλη μία κούπα. Μ' άρεσε πολύ, δεν ξέρω, είναι διάφανη και αυτή η γυάλινη και λέει Jingle All the Way και έχει πιονοφαδίτσες χρυσές. Εντάξει, δεν ξέρετε πόσο έχω κρατηθεί να μην χρησιμοποιήσω τις κούπες για τσάι. Πραγματικά, για να σας δείξω, δύο μέρες πριν τα πήρα. Αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να κρατηθώ. Ήθελα απλά να τις χρησιμοποιήσω. Κρατήθηκα όμως. Και το τελευταίο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το κερί. Είναι πολύ γλυκούλι. Λέει Merry Christmas, είναι τσιλιτό. Έχει το σκηνάκι του εδώ πέρα το σπάγκο. Μ' αρέσει ο κλασικός ο σπάγκος σαν σκηνάκι. Έχει εδώ πέρα αυτό το ωραίο. Και είναι πολύ έτσι απλό. Δεν μυρίζει κάτι νομίζω. Ναι, νομίζω είναι απλά κερί. Μπορεί να μυρίσει, ξέρω εγώ, βανίλια, απλά εγώ να μην το πιάνω τώρα. Παιδιά, αυτά. Λοιπόν, αυτά πήρα από Jumbo Max Stores και Σκλαβενίτη για Χριστούγεννα. Θέλω να πάω στα Leroy και στα Eldeco. Στα Eldeco δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Να σας πω ότι αυτό το βίντεο δεν το κάνω για να ψωνιστώ για το τι έχω αγοράσει κτλ. Το κάνω για να σας δώσω ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε σχετικά με τι κόσμο σπιτιού σας τα Χριστούγεννα από οικονομικά μαγαζιά, γιατί θεωρώ πως πολλοί πιστεύουν, πλέον όχι τόσο, αλλά πιστεύουν πως ίσως διακόσμηση λίγο πιο διαφορετική από το κλασικό δεν μπορείς να την δημιουργήσεις με προϊόντα από φθηνά μαγαζιά, το οποίο είναι λάθος. Αν ψάξεις πραγματικά, μπορείτε να μπείτε online στα site, να δείτε, να ψάξετε, να δείτε που τα έχουν και αυτά. Θεωρώ ότι μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Και βασικά αυτό, ήθελα να σας δώσω ιδέες, γιατί εμένα μου αρέσουν λίγο έτσι, όχι τα κλασικά. Βασικά έκανα κλασικά χριστουγεννιάτικα, κλασική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση πιο παλιά, πιο μικρή. Τώρα μου αρέσει λίγο η πιο κρύα, έτσι, χιονισμένη ατμόσφαιρα, κάπως έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα comment από κάτω να μου πείτε τι είδους διακόσμηση θα κάνετε, δηλαδή ποια θα είναι τα βασικά χρώματα τα οποία έχετε στο σπίτι σας για διακόσμηση. Παράδειγμα ήταν ασημένιο και άσπρο, για εσάς μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι σκέτο άσπρο, μπορεί να είναι φούξιο, μπορεί να είναι πράσινο, πολλά χρώματα, πείτε το μου από κάτω στα comments. Και αν θέλετε ελάτε πίσω για να δείτε πώς θα διακοσμήσω το σπίτι μου χωρίς δέντρο. Το οποίο είναι λίγο challenge για να το κάνεις να φαίνεται αρκετά γιορτινό, αλλά θα το καταφέρω. Και αυτά. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια!